Όλοι έχουμε ακούσει ένα καφέ στο Μπρίκι, αλλά καφέ στο Τηγάνι. Ο κύριος Αλέκος Τέρτης μας γυρίζει το χρόνο πίσω. Είχε μια φωτογραφία μαζί του και μας ευνηδίασε. Δείξτε μας τη φωτογραφία στην κάμερα. Εδώ τι βλέπουμε, περιγράψτε μας. Είναι καφέ στο Τηγάνι. Πίνοντας την ταβέρνα, θελήσαμε καφέ στο τέλος. Στον Μπαρμπαθανασούλη. Στον Μπαρμπαθανασούλη, στη Γεράνια, του γέρο της Ρόδας. Τότε ήταν μόνο κρασί που σερβίρανε, μόνο έτσι. Μόνο κρασί, ναι. Σκυρά ποτά. Μάλιστα. Και στη συνέχεια, επειδή ζητήσαμε καφέ, λέει, εγώ μπρίκι εδώ δεν έχω. Φιλτζάνια έχω και καφέ έχω. Τι θα κάνετε. Φέρνουμε στο Τηγάνι, πήραμε το Τηγάνι και το... τα φιλτζάνια μαζί με ένα χωνί και βάλαμε στα φιλτζάνια τον καφέ για να πιούμε. 1900. Πρέπει να ήταν 79, κάπου εκεί. 69 μάλλον. 69 και λέω 79. Εδώ είναι ο καθηγητής, ο Γιώργος ο Πίτλεγκας. Γιώργος Πίτλεγκας ή Πίτ. Και ο Αλέξανδρος ο Τέρτης στα νιάτα του, έτσι. Ναι. Έγινε αυτό, Γεράνια. Έγινε, βεβαίως. Ταβέρνα Μπαρμπαθανασούλη. Μπαρμπαθανασούλης, ανοιχτός, ανοιγμένος. Έτσι λεγότανε, ναι, χαριτολογώντας και ουσιαστικά, ναι, και, ναι, κυριολεκτικά. Ναι, ναι. Ωραία χρόνια. Καλά, πολύ καλά χρόνια. Πώς εσύ από τη χώρα βρέθηκες στη Γεράνια? Κατεβαίναμε και πίναμε το κρασάκι μας. Κάτι άλλο που θυμάσαι από αυτή? Ναι, ήταν εκεί μέσα, είχε έδρα το κόμμα των Βαρελοφρόνων. Βαρελόφρονοι, Ναι, και για να σου δώσουν την ταυτότητα έπρεπε να πιείς αρκετό κρασί. Βέβαια, εμείς είχαμε πει ένα μπουκάλι 100 που είναι σε οκάδες. Ήρθε ο πρόεδρος, ο οποίος μας είπε, τι ήπιατε, μια φτωχιά? Μια φτωχιά δεν σας κάνει, δεν σας δίνουμε χαρτί. Δεν παίρνετε πτυχίο. Πρέπει, ναι, δεν παίρνετε πτυχίο. Πρέπει να πιείτε παραπάνω. Στη συνέχεια, κάποια άλλα βράδια, καταφέραμε και πήραμε το χαρτί. Το χαρτί, την ταυτότητα. Με μεγαλύτερη κατανάλωση. Ναι, βεβαίως. Ωραία χρόνια. Σας ευχαριστούμε με τη πολύ φωτογραφία. Καλά. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω και θυμηθήκαμε αυτό που λέμε ως αμύθια, τόσο αλήθεια. Μάλιστα.